Σε νέο αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισα, στο ύψος του Στεφανοβικίου, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής που είναι στο δρόμο σχεδόν 10 ημέρες και ενισχύουν συνεχώς τον μπλόκο τους με περισσότερα αγροτικά μηχανήματα. Η ώρα είναι 11:20. Οι αγρότες από τον μπλόκο του Στεφανοβικίου μόλις έβγαλαν τα τρακτέρ τους πάνω στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας. Αυτή τη φορά επέλεξαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους σε διπλή σειρά πάνω στον δρόμο και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις τους. Κλείνουμε σήμερα συμβολικά την παλιά Εθνική Οδό για μια μισή ώρα ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για να ασκήσουμε πίεση και να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά το φλέγον και μεγάλο ζήτημα για τα προβλήματά μας. Όπως βλέπετε, αυξάνεται καθημερινά το μπλόκο εδώ στο Στεφανοδίκαιο, γιατί είναι το πρόβλημα. Ούτε βγήκαμε γιατί δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, ούτε είμαστε βιτσιόζοι και θέλουμε να βγαίνουμε στο κρύο και να καθόμαστε. Οι εκπρόσωποι των αγροτών επανέλαβαν σήμερα ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί τις τελευταίες ημέρες από την κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων τα οποία ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο. Είμαστε άνθρωποι της βιοπάλης που παράγουμε και θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας. Ζητάμε τώρα την κυβέρνηση να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά μας που τα έχουμε αναδείξει όλο αυτόν τον καιρό και όχι με δηλώσεις κοροϊδία και του αέρα. Να απαντήσει πάνω στα αιτήματα. Μείζον ζήτημα για τους αγρότες του μπλόκου Στεφανοβικίου παραμένει αυτό των πλημμυρισμένων παρακάρλαιων εκτάσεων. Δεν μπορεί συνέχεια να ακούμε το γεγονός ότι θα αποζημιωθούμε, γιατί είμαστε πλημμυρισμένοι εδώ και αρκετούς μήνες, ότι θα αποζημιωθούμε στις 30 Ιουνίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κάθε αγρότης, ο κάθε παραγωγός σε φυσιολογικές συνθήκες παράγει τη χρονιά που πέρασε, τη συγκεκριμένη του 23, παράγει, παραδίδει και πληρώνεται τέλος του χρόνου. Δεν μπορεί να πληρωθούμε 30 Ιουνίου και οι υποχρεώσεις μας να τρέχουν. Να έχουμε απλήρωτη ΔΕΗ, απλήρωτους γεωπόνους και γενικότερα να τρέχουν οι υποχρεώσεις μας. Και πώς θα ζήσουμε τα σπίτια μας, έτσι. Τα νερά αυτή τη στιγμή που έχουμε μέσα στα κτήματά μας είναι πάνω από 4 μέτρα. Δεν βλέπουν να φεύγουν. Οι διαβεβαιώσεις που παίρνουμε από την κυβέρνηση είναι αυτά που θα φύγουν, θα δώσουν ένα μερίδιο αποζημιώσεως. Τα δε άλλα δεν ξέρουν ακόμη τίποτα, δεν μας δίνουν χρονοδιάγραμμα, δεν λένε πότε θα αρχίσουν να πληρώνουν. Κυρίαρχες διεκδικήσεις των αγροτών παραμένουν το αφορολόγητο πετρέλαιο και το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για 7 λεπτά την κιλοβατόρα και βγαίνουν οι υπουργοί τους και λένε ότι θα μας αφήσουν το ρεύμα για 2 χρόνια μία ρύθμιση στη ΔΕΗ. Εμείς δεν ζητάμε μαζικά ρύθμιση για 2 έτη. Ζητάμε τα 7 λεπτά να είναι μόνιμα και για τα επόμενα έτη. Όπως επίσης για το πετρέλαιο. Αναφέρουν συνέχεια τα 160 εκατομμύρια. 160 εκατομμύρια δοθήκανε, αλλά τα 160 εκατομμύρια πήγανε σε ανθρώπους και πήραμε όλοι από ένα κατοστάρικο και από 2. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Όταν λέμε φορολόγητο, σε όλη την παραγωγή μας, από την αρχή μέχρι το τέλος, αφορολόγητο πετρέλαιο. Να γίνουν έλεγχοι στις εισαγωγές που γίνονται από μη κοινοτικά προϊόντα και τα οποία ο καταναλωτής τα δέχεται στο ράφι ως κοινοτικά. Εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε αυτούς. Αυτοί έχουν πολύ μικρότερα κόστη. Η έκθεση Αγκρότικα που ξεκινά από αύριο στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τη συνέχιση του αγώνα των αγροτών. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας είναι να πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την κυβέρνηση. Θα παρευρεθούμε και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπως αποφασίστηκε στην Πανθεσσαλική, και θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με τους συναδέλφους μας, ώστε να δούμε τι μέλη γενέστε. Ας σκύψουν λοιπόν τα προβλήματά μας. Δεν θέλουμε να καθίσουμε στον δρόμο. Δεν είμαστε τρελοί με -5 και με -10 να καθόμαστε στον δρόμο. Να λύσουν τα προβλήματά, πάμε στα σπίτια μας. Να τελειώνουμε.